Το σενάριο του να ανοίξουν τα γυμναστήρια σε δύο ταχύτητες εξετάζουν κυβερνητικά στελέχη σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, μελετάται το σενάριο να μην ανοίξουν την ίδια περίοδο τα μικρά και τα μεγάλα γυμναστήρια. Γίνεται, ανέφερε, μια μεγάλη συζήτηση με τους επιστήμονες και αναμένονται σύντομα ανακοινώσεις. Ανέφερε ακόμη ότι ενώ τα μικρά γυμναστήρια θέλουν να ανοίξουν νωρίτερα, τα μεγάλα ζητούν να επαναλειτουργήσουν αργότερα, καθώς ανησυχούν ότι καθώς θα δέχονται λιγότερους πελάτες, δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμα. Εξάλλου, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, έως τις 15 Ιουνίου θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις για το άνοιγμα των κλειστών χώρων εστίασης. Την ίδια ώρα, ο κλάδος των ιδιοκτητών γυμναστηρίων εκπέμπει SOS. Πρέπει να μας σκεφτούν και εμάς. Έχουμε και εμείς δικαίωμα στο να δουλέψουμε. Και μπορούμε να δουλέψουμε, πίστεψέ με, μπορούμε να δουλέψουμε και με κανόνες. Και με τα ραντεβού μας, και με τις απολυμάνσεις μας, και με τα αντισηπτικά μας, και με τα μαντιλάκια μας, και με την καθαριότητά μας, και με τα κενά ανάμεσα στα ραντεβού για να αερίζουμε και να απολυμαίνουμε. Είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι, δεν είμαστε ανεύθυνοι. Όπως υπεύθυνοι είναι όλα τα μαγαζιά, έτσι υπεύθυνοι μπορούμε να λειτουργήσουμε κι εμείς. Τι άλλο να πω. Έτσι κι αλλιώς, ένας γυμναστηριούχος που σέβεται τη δουλειά του και το επάγγελμά του και το μαγαζί του, η καθαριότητα είναι το Α και το Ω και πριν την κρίση. Οπότε δεν είναι κάτι έξω από τα νερά μας και κάτι αντίθετο σε αυτό που συμβαίνει για μας. Νομίζω ο κόσμος το ξέρει, οι πελάτες ξέρουν στα γυμναστήρια που πηγαίνουν τις καθαριότητες που έχουν. Να το κάνουμε σε υπερδιπλάσιο, να το κάνουμε σε υπερδιπλάσιο. Εμείς δεν ζητάμε χαρίστε μας εκείνο. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να μου χαρίσει τίποτα. Θέλω να με αφήσει να δουλέψω. Γιατί άμα με ανοίξει Ιούλιο μήνα, είναι δώρον άδωρον. Ο κόσμος έχει ήδη βγει από το ρυθμό του. Άλλο να είσαι σε ένα ρυθμό, σε ένα πρόγραμμα καθημερινό. Τρώω το πρωινό, πάω στη δουλειά μου, πάω στη γυμναστική μου, κάνω εκείνο. Έχει βγει από το ρυθμό του, έχει αναπτύξει άλλες μορφές γυμναστικής. Περπατάει, κάνει, παίζει μπάσκετ τώρα σιγά-σιγά. Οπότε αυτόματα θα σου πει: τι να πάω να κάνω Ιούλιο, μήνα και Αύγουστο σε ένα γυμναστήριο που έχει ζέστη, δεν το επιτρέπουν το air condition. Θα συνεχίσω να κάνω αυτόν τον τρόπο ζωής που είχα συνηθίσει να κάνω τους τελευταίους 2-3 μήνες που είναι κλειστό και από Σεπτέμβριο βλέπουμε. Αυτόματα δεν είναι 1 και 2-3 μήνες τα προβλήματά μας. Συσσωρεύονται, γίνονται 7 μήνες. Μετά πώς θα λειτουργήσει ο κόσμος. Δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει.